Οι προβληματισμοί ιερέα οδήγησαν συγγενείς αποθανόντα από κορονοϊό σε άλλο χωριό για την τέλεση της κηδείας του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, ο φιλελεύθερος προκλήθηκε αναστάτωση σε κοινότητα για την κηδείαση χωριανού τους, με τους συγγενείς να αποτείνονται σε άλλο ιερέα για την τέλεση της κηδείας. Ο ιερέας μίλησε μαζί μας, του είπαμε εμείς τη διαδικασία που ακολουθούμε. Και από ό,τι κατάλαβα, ο άνθρωπος τους είπε στους συγγενείς, ότι ίσως να ήταν καλύτερα να γίνει η κηδεία στη Λεμεσό, στον Άγιο Νικόλαο, και να μεταφερθεί ο νεκρός για ταφή στο χωριό. Φαίνεται ότι ο ιερέας σκεφτόταν ότι αν κάνει την κηδεία στον ναό του χωριού, θα ήταν δύσκολο να βρει κάποιον να του κάνει απολύμανση κλπ. Και του είπαν ότι θα το σκεφτούν και να επικοινωνήσουν μαζί του. Οι συγγενείς, ωστόσο, επικοινώνησαν με άλλο ιερέα που ήταν πιο κοντά στην οικογένεια και ζήτησαν να τελεστεί η κηδεία στο διπλανό χωριό. Σε επιβεβαιωμένα κρούσματα με COVID-19 που παραλαμβάνονται από τα νοσοκομεία, νεκροτομία και είναι ήδη τοποθετημένα και σφραγισμένα στους εξειδικευμένους σάκους, απαγορεύεται όπως γίνει η διάνοιξη και αφαιρεθεί, τοποθετείται απευθείας σε φέρετρο, σφραγίζεται στο χώρο του νεκροτομείου και πηγαίνει για ταφή χωρίς να ανοιχθεί. Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού επέλεξε δύο μικρά παρεκκλήσια της Αγίας Βαρβάρας του Ζακάκη και του Αγίου Νικολάου, όπου τελούνται κηδείες ατόμων που απεβίωσαν από κορονοϊό, καθώς πρόκειται για δύο μικρούς ιερούς χώρους, όπου γίνονται και εύκολα απολυμάνσεις.